Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και η προετοιμασία της κρίσιμης συνόδου για το ευρώ που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο θα βρεθούν στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup. Με την Ελλάδα να συζητείται απλά στο περιθώριο του Συμβουλίου. Οι θεσμοί θα ενημερώσουν από την πλευρά τους για τον πρώτο γύρο ελέγχου που διενήργησαν στην Αθήνα τις προηγούμενες εβδομάδες στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, καθώς και για την πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική πλευρά προς την κατεύθυνση υλοποίησης των 95 προαπαιτούμενων. Ο Γκρέκα, ελληνικό σύνδεσμο ηλεκτρονικού εμπορίου με τη συνεργασία τη Mastercard, στρατηγικού συνεργάτη και υποστηρικτή του συνδέσμου, παρουσίασε μια νέα ενημερωτική πρωτοβουλία και καμπάνια που στόχο έχει να συμβάλλει στην πληροφόρηση των Ελλήνων καταναλωτών σχετικά με τη χρήση των καρτών για αγορές στο διαδίκτυο. Σήμερα στη χώρα οι online καταναλωτές ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια, ενώ σημαντική είναι και η αύξηση των αγορών από ελληνικά e-shops. Στο θέμα των πληρωμών όμως η αντικαταβολή παραμένει για τους Έλληνες η δημοφιλέστερη μέθοδος πληρωμής. Ο Γκρέκα παρουσίασε τα ωφέλη των ηλεκτρονικών πληρωμών και τη χρήση κάρτα στο ηλεκτρονικό εμπόριο στο πλαίσιο. Αυτό με την υποστήριξη της Mastercard ανέλαβε την πρωτοβουλία για ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, λανσάροντας την καμπάνια «Ξεπέρασέ το» με στόχο τη δημιουργία και την εδραίωση μιας νέας κουλτούρας στις online αγορές με τη χρήση κάρτας. Η online ενημερωτική και εκπαιδευτική καμπάνια του Γκρέκα με τίτλο «Ξεπέρασέ το» έρχεται να ενημερώσει τους καταναλωτές και να απαντήσει σε μια σειρά από ανησυχίες τους σχετικά με τη χρήση κάρτας στο online περιβάλλον. Δισεκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου, τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη αλλά και κορυφαίους παράγοντες της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής βρίσκονται κρυμμένα σε φορολογικούς παραδείσους. Σύμφωνα με την αποκάλυψη εγγράφων με την ονομασία Paradise Papers, τα οποία και δημοσιεύθηκαν χθες στο από 95 μέσα ενημέρωσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα 13,5 εκατομμύρια έγγραφα αποκαλύπτουν το πώς τεχνολογικές εταιρείες όπως η Twitter και η Facebook έλαβαν επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων από ρωσικά κρατικά ιδρύματα. Το πώς φοροδιαφεύγουν μαζικά τεράστιες εταιρείες όπως η Nike και η Apple μέσω offshore, το πώς το πλούτο της πολιτική αλλά και μεγάλα ονόματα του Hollywood. Η λίστα νομίζω πως δεν θα τελειώνει ποτέ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει σε 764,11 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,07%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.